Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων στηρίζει και συμμετέχει στη σημερινή κινητοποίηση που οργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, τα Σωματεία των Λογιστών. Είμαστε σήμερα εδώ για να καταγγείλουμε τη δικηγορική εταιρεία BCLA που στο site της τολμάει να διαφημίζει ότι κάνει δουλεμπόριο μεταναστών και μάλιστα στέλνει το συγκεκριμένο mail με διαφήμισή της σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία για να δείξει ότι μπορεί να εξασφαλίσει, όπως λένε, φθηνά εργατικά χέρια. Το άθλιο αυτό περιστατικό αποδεικνύει ότι εμάς, τους μισθωτούς και ασκούμενους δικηγόρους, μας χωρίζει άβυσσος από τους εργοδότες μας, τις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες. Γιατί αυτοί που εκπροσωπούν τράπεζες, τα κοράκια που παίρνουν τα σπίτια του λαού, μέχρι και εμπόρους όπλων, ενώ έχουν σκάσει από τα κέρδη, τώρα λένε ότι κάνουν και δουλεμπόριο μεταναστών για να γενικεύσουν, για να επεκτείνουν τα κέρδη τους. Από την άλλη, όλους εμάς, οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι, μαζί με το σωματείο μας, μαζί με το εργατικό κίνημα, με τα υπόλοιπα σωματεία, παλεύουμε καθημερινά για να σπάσει στην πράξη ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, να έχουν όλοι Έλληνες και μετανάστες εργαζόμενοι ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά, εργασιακά δικαιώματα κατοχυρωμένα, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πλήρη δικαιώματα. Παλεύουμε καθημερινά και με τις νομικές μας γνώσεις στη μάχη που δίνουν οι μετανάστες για άσυλο, για διαμονή στον χώρο τους στην Ελλάδα, για να έχουν ίσα δικαιώματα κόντρα στο αντιδραστικό νομοθετικό οπλοστάσιο που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψώνουμε τείχος απέναντι στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Το λέμε καθαρά στα κοράκια που εκμεταλλεύονται την ανάγκη των συναδέλφων μας για να δουλέψουν. Η οργή μας θα γίνει οργανωμένος κοινός αγώνας μαζί με τα σωματεία τους συναδέλφους μας για πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για πλήρη δικαιώματα για όλους, γιατί μετανάστες, Έλληνες και ξένοι, είμαστε αδέλφια, είμαστε ενωμένοι. Έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι.